Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Βροχερή εβδομάδα ξεκίνησε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εμείς είμαστε πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπήκαμε σε ένα καινούριο live, νέα σεζόν. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σας δείξω. Τελευταία φορά τα είπαμε στο τελευταίο lockdown. Ελπίζω να είχατε ένα τέλειο καλοκαίρι, να δουλέψατε πολύ καλά, να πήγατε διακοπές. Γράψτε μου τα νέα σας, σιγά σιγά, φτιάξτε το καφεδάκι σας, γράψτε μου αν ακουγόμαστε καλά, είναι πολύ βασικό αυτό. Έχω πολύ ωραία πράγματα να σας δείξω καινούργια. Τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο, φαίνεται πως δεν θα έχουμε άλλο lockdown, ελπίζουμε. Ήδη έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες για τις εκθέσεις μας, που θα γίνουν από το 22 πια την Άνοιξη. Και υπάρχει έτσι ένα κλίμα αισιοδοξίας, νομίζω. Γράψτε μου τα νέα σας, τι κάνετε. Ξεκινήστε να μπαίνετε σιγά σιγά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα δούμε τρομερά πράγματα, θα κάνουμε σούπερ διαγωνισμό. Είμαστε στο κατάστημα που βρίσκεται στα Μελίσια. Είναι και κατάστημα παροχής και είναι και χοντρική μας εδώ. Κάποια κορίτσια ίσως το ξέρετε, ίσως έχετε έρθει. Κάνουμε το live με τη Μαρία σήμερα, που θα μας βοηθήσει με τις ερωτήσεις και Καλημέρα, κορίτσια. θα λύσουμε ό,τι απορία έχετε. Έχω ετοιμάσει κάτι όμορφο να σας δείξω. Θέλω πολύ να σας δείξω τα χρώματα, την καινούργια μας σειρά. Και φυσικά θα κάνουμε και σούπερ διαγωνισμό, όπου θα δώσουμε τα 4 foil, που θα σας τα δείξω σε λίγο, σε μία νικήτρια και ένα ημιμόνιμο από την καινούργια συλλογή. Λοιπόν, για να πάρετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό, θα κάνετε tag 2 άτομα και like στο live μας. Για να σας θυμίσω, κάνουμε tag 2 άτομα, πατώντας το παπάκι και 2 ονόματα. Ό,τι πρόβλημα έχετε θα το ξαναπούμε και πιο μετά. Τι μας λένε? Φαίνεται ότι ακούνε καλά. Ωραία, πολύ καλό Δεν αυτό. τα παράπονα τα κορίτσια. Ωραία. Οπότε από τον ήχο είμαστε εντάξει. Τέλεια. Έχουμε καλημέρες από όλους. Καλημέρα σε όλους. Κάντε το καφεδάκι σας, πάρτε τα πραγματάκια σας. Λέω να ξεκινήσουμε από την καινούργια συλλογή. Σκέφτηκα ότι είναι σημαντικό να σας δείξω τα χρώματα live για να δείτε τη χρωστική τους, πόσο καλλυπτικά είναι, τις αποχρώσεις τους. Φαίνονται πιο καλά live από ότι στο e-shop. Σκέφτηκα να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά σιγά σιγά να δούμε λίγο τα foil, που είναι τρομερά χρώματα, τρομερή υφή, αποτυπώνονται πάρα πολύ εύκολα και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως από την καινούργια μας συλλογή Drive Me Crazy. Τα χρώματα τα έχω όλα εδώ πέρα. Είναι φανταστικά τα ονόματα. Φανταστικά. Έχω ξεχωρίσει κάποια, θα σας πω ποια. Θα περάσω λίγο στην παλετούλα για να δείτε και να καταλάβετε πόσο ωραία υφή έχουν, πόσο γυαλιστερά είναι και πόσο πολύ θα τα αγαπήσετε κι εσείς και οι πελάτες. Θα ξεκινήσω από αυτό που είναι το αγαπημένο μου και έχω βάψει τα πόδια. Λοιπόν, είναι όλα φανταστικά, είναι πολύ καλλυπτικά από το πρώτο χέρι. Νομίζω φαίνεται. Έχουν απίστευτη γυαλάδα. Κάποια έχουν ελαφρύ γκλίτερ μέσα, κάποια άλλα είναι ματ. Είναι όλα υπέροχα. Θέλω να σας δείξω αυτό επίσης, που τελευταία το βάφουν πάρα πολύ. Στο κατάστημα στο Χαλάνδρη κοντεύει να τελειώσει αυτό. Είναι πολύ στη μόδα όλα αυτά τα χρώματα. Τα καφέ, σκούρα και ανοιχτά. Κοιτάξτε πόσο ωραία υφή έχει. Και με ένα χέρι ήδη στρώνει. Είναι όλα υπέροχα. Έχω διαλέξει κάποια και για τα δειγματάκια που θα σας δείξω, που θα τα περάσουμε και θα τα δούμε. Άλλο που μου αρέσει πολύ είναι αυτό εδώ, το χακούνα, χαλίνα τουρμπίνα. Υπέροχο. Νομίζω θα γίνει χαμός τα Χριστούγεννα με όλα αυτά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ανυπομονώ.
Λοιπόν, νομίζω πήρατε μία ιδέα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα στα δειγματάκια που έχω ετοιμάσει και θα κάνουμε μαζί βήμα-βήμα για να δείτε πώς το δημιουργήσαμε. Αφήνουμε αυτό στην άκρη και πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτά τα υπέροχα δείγματα. Εσείς συνεχίζετε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό. Κάνετε tag δύο άτομα και like στο live μας. Θα χρειαστούμε το mat, το mat effect. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνω το δειγματάκι μου, μπορείτε να ακολουθήσετε κι εσείς. Θα χρειαστείτε σίγουρα κάποιο μπεζάκι. Εγώ θα ξεκινήσω, θέλω πολύ να κάνω αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ όπως αποτυπώνεται το συγκεκριμένο φόιλ, ενώ φαίνεται όταν το κολλάς ότι είναι ματ, κάνει μέσα μία λάμψη. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται καλά στην κάμερα. Σαν Ναι. ροζ χρυσό, δηλαδή είναι απίθανο. Λοιπόν, πάμε. Θα περάσουμε μία λεπτή στρώση από το Melanie Jump. Είναι τέλειο nude χρώμα. Θα το λατρέψετε. Κοιτάξτε πόσο καλλυπτικό είναι. Τέλειο. Και πάμε να πολυμερίσουμε για 30 δευτερόλεπτα. Τι λένε τα κορίτσια και τα αγόρια. Ακόμα συντονίζονται. Ακόμα συντονίζονται. Εντάξει. Πρώτο live μετά από πολύ καιρό. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε εδώ μαζί και ξεκινάμε τόσο ωραία την εβδομάδα. Ανυπομονώ και για τις εκθέσεις που θα τα πούμε επιτέλους και από κοντά. Λοιπόν, είναι έτοιμο, έχει πολυμεριστεί. Για να αποτυπώσουμε πάνω το foil, θα χρησιμοποιήσω την βάση Effect Base. Τη δουλεύουμε πολύ με τις πούδρες που χρειάζονται κολλώδη ουσία, αλλά και για τα foil που επίσης χρειάζονται κολλώδη ουσία. Υπάρχουν πολλά ημιμόνιμα άλλωστε που δεν έχουν κολλώδη από μόνα τους, οπότε είναι αρκετά χρήσιμο υλικό για αυτή τη δουλειά. Οπότε πάμε να περάσουμε μία λεπτή στρώση από το Effect Base. Εσείς συνεχίζετε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό, κάνετε tag δύο άτομα και like στο live για να κερδίσετε τα τέσσερα καινούργια foil της Indigo και ένα ημιμόνιμο χρώμα. Θα σας στείλω την αγαπημένη μου απόχρωση. Λοιπόν, είναι διάφανο, όπως Εφαρμοντέα βλέπετε. ρωτάει πότε είναι οι εκθέσεις. Λοιπόν, οι εκθέσεις, Μαρία, μας βοηθήσει κι εσύ, θυμάσαι ημερομηνίες. Νομίζω Απρίλιο-Μάιο του 22 θα γίνουν. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ημερομηνίες. Έχουν ανακοινώσει και η Beauty και η Beauty Festival. Ήδη θα τα βρείτε και στο ίντερνετ τις ακριβείς ημερομηνίες. Πάντως ανυπομονούμε, θα είμαστε εκεί. Και θα σας περιμένουμε. Ε, 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, βγάζουμε από τον πολυμεριστή και αποτυπώνουμε. Όπως θα δείτε και εδώ πέρα, δεν με ενδιαφέρει να το καλύψει όλο. Θέλω να αφήσει αρκετά κενά. Οπότε λίγο ελεύθερα. Εντάξει. Να είναι έτσι ομοιόμορφο. Δεν χρειάζεται πολυμερισμό σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, στο επόμενο βήμα θα περάσουμε σε όλο το νυχάκι top. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το tip top, το οποίο μου αρέσει πολύ. Έχει πολύ ωραία γυαλάδα και βάθος. Κοιτάξτε πόσο λαμπερό είναι και τι χρώματα κάνει μέσα. Και ειδικά όταν περνάω το top. Δεν ξέρω, φέτος το καφέ μου αρέσει πάρα πολύ.
Πολυμερίζουμε. Έχεις λείψει στον κόσμο. Και εμένα μου λείψανε. Λέει η Μαρίνα, επειδή τώρα μπήκα κατευθείαν στο χρώμα εδώ ή το foil ή έβαλε κάτι πριν. Βάλαμε, Μαρία μου, το Effect Base. Είναι βάση με κολλώδη ουσία που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και για τα foil, αλλά και για πούδρες που χρειάζονται κολλώδη ουσία. Είναι διάφανο, τελείως δεν αφήνει χρώμα και κάνει αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο λαμπερό είναι και τι ωραίες αποχρώσεις κάνει μέσα. Χρυσό. Μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω είναι πολύ φθινοπορεινό. Και παίρνουμε το matte, super matte, για να κάνουμε μία λεπτομέρεια και να το κάνουμε λίγο πιο ιδιαίτερο. Το περνάμε έτσι λίγο κυματιστά και στρώνουμε. Θέλω λίγο προσοχή γιατί δεν φαίνεται πολύ καλά. Έχει σκέψει για το γάμο σου. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και στα δικά σας οι ελεύθερες. Πολυμερίζουμε ξανά για 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε πόσο υπέροχα είναι. Είναι πολύ ιδιαίτερα και είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείτε να το ταιριάξετε με ανάλογο χρώμα, με καφέ, το κόκκινο με το κόκκινο. Τα Χριστούγεννα νομίζω θα γίνει χαμός με αυτό. Το ασημί είναι πολύ ιδιαίτερο, μπορεί να ταιριάξει και με μαύρο και το χρυσό επίσης, με νουτ. Νομίζω εύκολα κάποιος θα το επέλεγε σαν design. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε το μισό είναι ματ και το άλλο μισό είναι γυαλιστερό. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να σας δείξω πόσο ωραίο είναι και στις δύο βερσιόν. Και θα κάνουμε και μία πολύ ωραία λεπτομέρεια για να τονίσουμε την αντίθεση, γιατί δεν είναι τόσο ευδιάκριτη τώρα. Οπότε, εγώ θα χρησιμοποιήσω το πινέλο νούμερο 3 από τη σειρά Master Art. Και από τη σειρά Art Brilliant, το Black Poison, για να ρίξω από πάνω την πουδρίτσα μου. Λοιπόν, και τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει γυαλιστικό στην πάνω μεριά, ματ στην κάτω, οπότε δεν έχουμε κίνδυνο να κολλήσει πούδρα σε σημείο που δεν θέλουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάπου κολλώδη ουσία. Και πάμε να κάνουμε τη διαχωριστική γραμμή, έτσι με τις καμπύλες όπως περάσαμε και το ματ. Είναι πολύ εύκολο. Η μόνη λεπτομέρεια που θέλω να σας πω είναι να βάλετε αρκετό υλικό για να μπορέσει να κολλήσει πάνω η πούδρα, γιατί αν είναι πολύ λεπτό και δεν έχει πολύ υλικό δεν κολλάει καλά, δεν έχει καλή διάρκεια. Αυτή είναι μία λεπτομέρεια σημαντική. Ωραία, νομίζω όμορφο και εύκολο. Και θα ρίξουμε την πουδρίτσα, να βάλουμε χρυσό που είναι πολύ ωραίο. Πάει τέλεια, να βάλω ροζ χρυσό. Όχι, κίτρινο. Από τη σειρά Metal Manix, οι πουδρίτσες μας. Τη Russian Gold. Πολύ ωραία απόχρωση. Και πάμε να ρίξουμε λιγάκι πάνω στο σημείο που έχουμε περάσει το Arte Brilliante. Βάζω από κάτω το καπάκι για να μπορώ να το γυρίσω μετά και να μην χάσω το υλικό μου. Και σιγά σιγά ρίχνω στο σημείο που έχω περάσει τη γραμμή. Ωραία, και πολυμερίζω όπως είναι, χωρίς να το σκουπίσω σε αυτή τη φάση, για 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει, πώς σας φάνηκε? Νομίζω είναι πολύ εύκολο, πολύ εντυπωσιακό.
και σίγουρα θα σας το ζητήσουνε. Το σκουπίζουμε και θα το ξαναπολυμερίσουμε χωρίς την περιττή πούδρα για να στεγνώσει σωστά. Τι λένε οι φίλες μου? Τους αρέσουν οι τεχνικές. Θεωρούν ότι είναι εύκολο. Τέλεια. Λοιπόν, σκέφτηκα πως η Δευτέρα είναι μια καλή μέρα για να οργανώνουμε έτσι κάποιες εβδομάδες live, να σας δείχνουμε τι καινούργιο έρχεται, να σας δείχνουμε καινούργια πράγματα. Περιμένουμε κάτι τρομερό, κάποιες καινούργιες πούδρες που έχουμε πολύ καιρό να δούμε. Έχουμε πολλές εκπλήξεις. Εντάξει. Θα δούμε πολλά καινούργια πράγματα. Παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό τα κορίτσια. Ναι, και στο Instagram. Τέλεια. Τέλεια. Οπότε, για την ώρα έχουμε καινούργια συλλογή, υπέροχα ημιμόνιμα, πάρα πολύ καλλιπτικά, τρομερές αποχρώσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει χαμός με όλα. Νέα foil, πάρα πολύ ωραία σχέδια, πολύ λαμπερά, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με πάρα πολλούς τρόπους, να κάνετε λεπτομέρειες, να βάλετε τις ιδέες σας και να φτιάξετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Περιμένουμε και καινούργιες πούδρες, καθρέφτες, υπέροχες καινούργιες πούδρες από την Indigo και νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα Δευτέρα, 11, να έχετε αφήσει τα παιδάκια σας, να έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας και όποτε έχω κάτι καινούργια να τα λέμε μέχρι τις εκθέσεις. Έχουμε πολύ καιρό ακόμα, έχουμε Χριστούγεννα, θα γίνει χαμός. Θα φτιάξουμε πολύ ωραία design, πολύ ωραία πράγματα. Θέλω πολύ να σας ετοιμάσω κάτι και για το Halloween που ξέρω ότι σας αρέσει. Θα δούμε ωραία πράγματα μαζί φέτος. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο διαγωνισμός θα βγουν οι νικητές μετά το τέλος του live μας. Εύχομαι να σας άρεσε σήμερα αυτό που είχα ετοιμάσει. Ήταν πολύ εύκολο, νομίζω θα το κάνατε σίγουρα. Αυτά, καλές μου φίλες και φίλοι. Να έχετε μία υπέροχη εβδομάδα, μία υπέροχη ημέρα και εμείς θα τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα. Καλημέρα. Φιλιά πολλά.